Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σαν ένα, όχι το αποκλειστικό, αλλά σαν ένα από τα βασικά κριτήρια με τα οποία εκτιμά τη στάση των άλλων κομμάτων, τις θέσεις, το πρόγραμμά τους, είναι το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πρώην ΕΟΚ, σήμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το δικό μας κριτήριο ήταν αρχικά από τη θέση μη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και σήμερα κρίνουμε τα πράγματα από τη θέση της αποδέσμευσης. Δεν θα επεκταθώ τώρα γιατί βεβαίως το ζήτημα της αποδέσμευσης από μόνο του δεν λέει τίποτα. Είναι ενταγμένο σε έναν διαφορετικό, ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης και εξουσίας. Ανεξαρτήτως του ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε μία δυσμενή ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων. Και μπαίνει τώρα το ερώτημα. Όλα όσα έχουμε ακούσει, τι να κάνουμε, Θανάση μου. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Τα σόου συγκεντρώνουν την προσοχή. Τα σόου είναι αυτά που αρέσουν. Παρακαλώ, δεν να κάνουμε. Δεν πειράζει. Πλάτες βλέπεις, τα σόου είναι, άμα κάνεις σόου είναι ωραία. Λοιπόν, δεν θα αναπτύξω το που εντάσσεται αυτή η αποδέσμευση αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα όμως να σας δώσω το εξής πράγμα. Αισθάνονται τα κόμματα εκείνα τα οποία υποστήριξαν με το ναι την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και τη συμμετοχή της σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αισθάνονται δικαιωμένα από τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει αναπτυχθεί κριτική σήμερα από όλα τα κόμματα. Ακούμε μάλιστα πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του Κολ, του Αντενάουερ, να γυρίσουμε πίσω, τότε που ήταν οι μεγάλοι άνδρες και οι γυναίκες ίσως δεν ήταν τότε πρόεδροι, οι μεγάλοι άνδρες με τα στιβαρά χέρια, οι οποίοι έπαιρναν τις μεγάλες αποφάσεις. Μια νοσταλγία για την παλιά Ευρωπαϊκή Ένωση και την παλιά ΕΟΚ. Και όλος περιέργως, και ο κύριος Τσίπρας στο Τέξας είπε να γυρίσουμε στις παλιές ευρωπαϊκές ιδέες. Έλεος, έλεος, λέω κυριολεκτικά. Δεν έχει σημασία πόσοι. Έχει ιστορία, κύριε Βενιζέλο, της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ιστορία. Έχει ιστορία από τις αρχές του αιώνα. Δεν είναι... δεν έχουν βγει από το πουθενά. Πάρα πολλές ιδέες και θέσεις που έχουν είναι επανάληψη ιδεών που τις ακούσαμε από τις αρχές του 20ου αιώνα και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Τους αδικείται ότι δεν έχουν ιστορικές ρίζες. Έχουν και πολλοί έχουν και παραέχουν. Μόνο που αυτές οι ιστορικές ρίζες όπου υπήρχαν ήταν και ένα χτύπημα και ένα τσάκισμα του ριζοσπαστισμού και του προοδευτισμού. Μέσα στο εργατικό κίνημα, αλλά κυριολεκτικά το δηλητήριό του. Και γι' αυτό, αν θέλετε, χωρίς να εξισώνουμε σήμερα τον πόλο της κυβέρνησης και τον πόλο της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής, δεν τα εξισώνουμε καθόλου. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να δούμε την αμοιβαία συνεισφορά τους στην σταθεροποίηση, την όποια σταθεροποίηση μπορεί να παρουσιάσει το αστικό πολιτικό σύστημα. Αλλά να πάμε στο θέμα μας. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής της ΕΟΚ αρχίζει αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σαφώς τότε γίνονταν λόγος για τη δημιουργία μιας κοινότητας των καπιταλιστικών κρατών. Δεν ήταν γενικά μία των ευρωπαϊκών κρατών με βάση εδαφικά όρια. Και μάλιστα όταν σε μία περίοδο παρενέβη η Σοβιετική Ένωση επιστάλλει και λέει αν πρόκειται για μία οικονομική κοινότητα ενδιαφέρομαι και εγώ γιατί εδώ είμαστε στην Ευρώπη. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κριτήριο και για τις οικονομικές ανταλλαγές και συμφωνίες τότε δεν υπήρχε τέτοια διεθνοποίηση, ήταν η εγκύτητα των κρατών. Και φυσικά η απάντηση ήταν όχι. Τι θέση είχε το σοσιαλιστικό σύστημα μέσα στις προσπάθειες που γίνονταν για την καπιταλιστική Ευρώπη? Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η κοινότητα? Η κοινότητα της αγάπης, της ισοτιμίας των εθνών ήταν κάτω από το βάρος των γαλλογερμανικών αντιδράσεων. Και βεβαίως δεν έγινε η κοινότητα τότε γιατί έπρεπε να γίνει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, να γίνει η αναδιανομή των αγορών και τα λοιπά και να λύσουν μια σειρά ζητήματα τα καπιταλιστικά κράτη μεταξύ τους. Πότε επιταχύνθηκαν τα βήματα? Όταν γεννήθηκε το σοσιαλιστικό σύστημα στην Ευρώπη και τότε όλοι το έλεγαν. Δεν έχει σημασία ότι μόλις είχαμε γεννηθεί, είμαστε μικρά παιδιά ή γεννηθήκαμε πολύ μετά. Δεν δικαιούμαστε εμείς οι πολιτικοί
να λέμε εγώ ξέρω τα πράγματα από τότε που έγινα ενήλικος, μπορούμε να τα διαβάσουμε. Τότε η επιτάχυση της δημιουργίας της ΣΟΚ, ένας παράγοντας ήταν το σοσιαλιστικό σύστημα και η ανάσχεση του κομμουνισμού, όπως έλεγαν, και έριξαν χρήμα οι Ηνωμένες Πολιτείες με το σχέδιο Μάρσαλ και τα άλλα και ένωσαν νικητές και ιτημένους Γάλλους και άλλους με την ιτημένη Γερμανία, έδωσαν πολύ χρήμα για να γίνει η Ευρωπαϊκή. Η ΟΚ, παρά το γεγονός ότι φοβόταν οι Ηνωμένες Πολιτείες το δυνάμωμα των ευρωπαϊκών καπιταλιστικών χωρών, γιατί ήταν ανταγωνιστές. Τότε όμως οι αντιθέσεις και η λυκοσυμμαχία έπαιρναν μια υποβόσκουσα μορφή, λόγω του ότι απέναντί τους είχαν να κάνουμε το σοσιαλιστικό σύστημα. Για το ενιαίο νόμισμα, από τη δεκαετία του 70 γίνεται συζήτηση. Κάναν το Φιδάκι με τις νομισματικές ισοτιμίες. Μετά κάναν το IQ. Και το 91 βοήθησαν και οι διεθνείς εξελίξεις, προχώρησαν στην ΟΝΕ. Από τη στιγμή που γεννήθηκε η ΟΚ και σήμερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις 6 χώρες μέχρι σήμερα που είναι 28 μαζί με την Κροατία, οι αντιθέσεις είναι οξύτατες. Και μάλιστα, αφού πια ο καπιταλισμός έχει κυριαρχήσει παγκόσμια, αυτές οι αντιθέσεις είναι στην πρώτη γραμμή. Τι Κολ, τι Αντινάουερ, τι Μέρκελ, τι... Δεν είναι θέμα, είναι θέμα φάσης. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όσο και να ενοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει ομοσπονδία που άλλοι θέλουν και τα λοιπά, ούτε οι αντιθέσεις θα καταργηθούν, ούτε η ανισόμετρη ανάπτυξη, θα υπάρχει χάσμα και αυτό το χάσμα μεγαλώνει. Κυρίως όμως θέλουμε να βάλουμε ένα άλλο ζήτημα. Και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, όλοι μέσα στη Βουλή, μιλάμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για την ανάπτυξη. Και από μόνη της αυτή η λέξη δεν είναι χρωματισμένη ούτε κομμουνιστικά, ούτε αριστερά, ούτε φιλελεύθερα, ούτε σοσιαλδημοκρατικά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν οι ριζικές διαφορές. Λέει παραδείγματος, και εμείς ρωτάμε, η προσέλκυση επενδύσεων, από πού θα γίνουν οι επενδύσεις? Από τα μονοπόλια. Τα οποία μονοπόλια είναι ασύγκριτα μεγαλύτερα από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια. Και η κρίση θα καταστρέψει ένα μέρος καπιταλιστικών επιχειρήσεων, αλλά θα κάνει ακόμα πιο δυνατές άλλες. Θα επενδύσουν με κριτήριο την όποια σχετική αυτάρκεια της Ελλάδας από εισαγωγές, από εξαρτήσεις, αλληλεξαρτήσεις, από χρέη κτλ. Ή θα επενδύσουν με κριτήριο το κέρδος. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτά? Τώρα έχει βγει τα πετρέλαια. Μα τα πετρέλαια, αυτό κι αν είναι οι υδρογονάνθρακες, το στοιχείο εκείνο, ο μοχλός, ο οποίος θα επιβάλλει νέα δεινά στον ελληνικό λαό και ακόμη μεγαλύτερη υπερχρέωση της Ελλάδας και την Ελλάδα εν μέσω πάρα πολλών εκβιασμών που θα προσπαθεί να τους διευθετήσει ή το πόλος της Νέας Δημοκρατίας ή το πόλος του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν θα υπάρξει θετική διευθέτηση για το λαό. Εδώ το σχέδιο ΑΝΑΝ, πότε βγήκε το καινούργιο στην Κύπρο, το χειρότερο? Με τα πετρέλαια. Σου λέει, τι θέλετε τώρα, τι σας νοιάζει, ένα, δύο, τρία κράτη γίνει Κύπρος? Εδώ οι επιχειρήσεις να έχουμε από κοινού την άντληση του πετρελαίου. Και βλέπετε, αυτό είναι το δράμα, να έχει μια χώρα, και η Ελλάδα έχει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, και αυτές να γίνονται παράγοντας εκβιασμών, πιέσεων, φτώχειας. Και ό,τι άλλο φαίνει φτώχεια, και τα ΜΑΤ και την καταστολή και τον πόλεμο. Ποιος μπορεί να μας επιβεβαιώσει ότι μετά από 10 χρόνια, 15, δεν θα έχουμε τέτοιες αντιθέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν θα είναι σε διαφορετικά εμπόλεμα στρατόπεδα μεταξύ τους? Δεν έχει ξαναγίνει, γιατί εξαλείφθηκαν, συγγνώμη, αυτοί οι κίνδυνοι. Και θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής πράγμα. Οπωσδήποτε, συγγνώμη, κυριαρχούν σήμερα μέσα στη Βουλή δύο βασικές προτάσεις από πλευράς κουκιών. Δεν έχει σημασία ότι είναι στο ίδιο στρατόπεδο όσο αφορά το δρόμο ανάπτυξης, αλλά είναι η αυθεντική πρόταση, ας πούμε. Αυθεντική, για αν και μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν διαπάλλοι γύρω από τις συνταγές. Ας πούμε, η αυθεντική πρόταση του φιλελεύθερου πόλου για την καπιταλιστική ανάπτυξη και η μητασιόν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη φιλολαϊκή ανάπτυξη.
Εγώ λοιπόν θα βάλω το εξής ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία, και δεν το απευθύνω στη Νέα Δημοκρατία, όχι γιατί θέλω να τη δώσω άφεση αμαρτιών, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που ξέρουμε, δεν άλλαξε. Είναι ακόμα με ταξική πολιτική και η σύμμαχή της. Και το Πασό. Δεν άλλαξε. Απευθύνομαι όμως σε ένα κόμμα που δεν έχει δοκιμαστεί στην κυβέρνηση. Θα κάνετε, λέει, ανάπτυξη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ανάπτυξη, σε αυτή την ανάπτυξη θα επιβιώσουν οι καρχαρίες. Με λιγότερη εργατική δύναμη, με ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη και θα βοηθήσετε, λέει, και τους μικρομεσαίους και τους ανεξάρτητους καπιταλιστές, έτσι λέτε. Λοιπόν, πάρτε τον τομέα, ένα τομέα, ο οποίος έχει να κάνει με ανοίγιστα τρόφιμα, που είναι σημαντικό. Έχουμε λοιπόν δύο μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας. Και όχι μόνο γαλακτοβιομηχανίες, έτσι τα ξέραμε, δεν είναι μόνο γαλακτοβιομηχανία. Την επιχείρηση Φιλίππου, τη Φάγια και την Ελπίσκο. Συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ανήκει στη Φάγια, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Και θα κάνουν, λέει, κρατική παρέμβαση και κρατική ρύθμιση για να λύσουν αυτά τα ζητήματα. Αυτά δεν λύνονται. Όχι μόνο δεν λύνονται, η κρατική παρέμβαση θα είναι υπέρ της Φάγια και υπέρ της Ελπίσκο. Τι σημαίνει η Φάγια? Στη Φάγια ανήκει η Εύγα, εκτός ενός σημαντικού μέρους των παγωτών που ανήκουν στην Εστλέ και την Unilever. Η Βις ΑΕ, η Βιπέχ ΑΕ, Μόρνος ΑΕ, Νικολάου ΟΜΕ, Μπίζος ΑΕ, η Οφίλ ΑΕ, Αγάν ΑΕ, Τυράς, Πίντος, Κωστακόπουλος, Ξυλούρης ΑΕ, Ηλιάτορ ΑΕ, Ζάγκας, ούτε τους ξέρουμε. Αγρόκτη Μάγιος Ιωάννης ΑΕ, Φάγια Εμπορική πρώην Ξυλούρης, Φάγια Ιταλία, Φάγια Ιούζα, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών, και Φάγια Μεγάλη Βρετανία. Στον όμιλο Φιλίππου ανήκει ακόμη η Hellenic Quality Foods, η οποία όπως μετονομάστηκε η εταιρεία Κανάκη, που διακινεί προϊόντα ζύμης, λαχανικά και πουλερικά και τα κοτόπουλα μη μήκος. Επίσης, πάμε στην Ελπίσκο τώρα. Η Ελπίσκο ανήκει, η ελληνική εταιρεία μπισκότων, Βοσινάκη, Σαλατίνη, Κρυσκρύς, αρτοβιομηχανία Elite, Φόρμα, Ελπίσκο εμπορική ΑΕ διανομών τροφίμων, Χανόγλου ΑΕ, Ζήτο Λουξ, είναι εταιρεία παραγωγής και διανομής ψωμιού που αριθμεί 29 αρτοπία στη Φύρο. Μόρνος ΑΕ, εταιρεία συσκευασιών, Εύγα, συμμετοχών ΑΕ, μερικές είναι και κοινές, με τα προϊόντα κρουασάν, φολή-φολή, κατεψυγμένη ζύμη, στους χυμούς, ρεφρές και σάνι και παγωτά κτλ. Λοιπόν, δεν στέκομαι τώρα στην κερδοφορία τους. Τι λέμε τώρα? Για πείτε μου. Και τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις, μονοπόλια μεγάλα, είναι σε όλους τους κλάδους. Εδώ τώρα πια είναι και μέσα στον αθλητισμό, είναι μέσα στα καλλιτικά, παντού. Γιατί δεν υπάρχει τομέας που δεν είναι μέσα και ο πιο πίθανος τομέας είναι μονοπόλια. Και λέει θα πάρει μέτρα φιλολογικά. Ποιοι θα καθορίσουν τις τιμές των προϊόντων, τους μισθούς? Και αυτά τα μονοπόλια δεν έχουν πολιτική δύναμη. Εμείς δεν κατηγορούμε κανέναν για διαπλοκή. Υπάρχουν και διαπλοκές. Πώς θα τα βγάλετε πέρα με αυτά? Με τι? Με τις ομάδες κοινωνικής αλληλεγγύης, με τους συνεταιρισμούς. Να γελάσουμε, εδώ οι συνεταιρισμοί δεν άντεξαν. Σε μια περίοδο που τα μονοπόλια δεν είχαν αναπτυχθεί τόσο στην Ελλάδα. Άρα, όταν σας λέμε ότι θα είστε κι εσείς κυβέρνηση των μονοπωλίων, παρεξηγήστε. Θα κάνουν, λέει, μια κρατική τράπεζα. Μα ο κρατικός καπιταλισμός έχει δώσει τεράστια παραδείγματα σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Ο κρατικός καπιταλισμός ούτε την κρίση μπόρεσε, ούτε ρύθμιση μπορεί να κάνει. Τη βλέπω την ώρα. Αυτά έχουν γίνει. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η φάση αυτή του καπιταλιστικού συστήματος όπου η κερδοφορία μεγάλωνε και μπορούσε να κάνει και ορισμένες αυξήσεις μισθών. Προσωρινές, 5-10 χρόνια κτλ. Κτλ. Τώρα αυτά έχουν τελειώσει. Και αλίμονό μας, έρχεται η κυβέρνηση και λέει το εξής πράγμα. Από το πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έχει βγει από τις πλάτες του λαού. Ποιες πλάτες μας έχουν βάλει μες στον τάφο? Αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα θα μοιράσουμε κάτι για την αποκατάσταση των αδικιών. Δηλαδή ψίχουλα, τα οποία, πώς να σας πω, δηλαδή, για ένα ελάχιστο μέρος του πληθυσμού. Τα γνωστά, τότε είχαμε τον Αντρέα Συγκρό, που έκλεβε όλο το λαύριο και έκανε και 5 φιλανθρωπίες, ένα είδος φιλανθρωπίας. Και έχετε και
η πιθανή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και λέει θα ανεβάσω τον κατώτατο μισθό. Μαύρε παιδί μου, και 700 ευρώ να κάνετε. Εγώ να δεχτώ ότι θα το κάνετε. Τα 700 ευρώ θα γίνετε κυβέρνηση και σήμερα. Θα έχουν την αξία των 200 ευρώ. Και τα 700 ευρώ θα είναι για πολύ λιγότερους με το μισθό, όταν θα υπάρχουν μισθοί 300, 400, τα ελαστικά ωράρια κτλ. Πού μιλάτε. Αυτός λοιπόν είναι ο δικοματισμός και ο διπολισμός. Δεν είναι δικοματισμός και διπολισμός να υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα και όλοι οι άλλοι μικρότεροι να δούμε τι μπορεί να... τι ψίχουλα ψήφων να μείνουν και για μας. Δεν είναι αυτό. Διπολισμός και δικοματισμός είναι όταν είναι δύο κόμματα τα οποία στριμώχνουν το λαό. Μέσα από την τρομοκρατία το ένα και μέσα από την αυταπάτη των άλλων, να είναι ανάμεσά τους, να μην αλλάζει τίποτα και το μόνο που να αλλάζει είναι αλλαγή κυβερνήσεων. Για σκεφτείτε, σε όλη την Ευρώπη γίνονται εκλογές πολύ συχνά. Και τώρα με μαθηματική ακρίβεια, τι ήταν η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, που τώρα δεν είναι η παλιά σοσιαλδημοκρατία, είναι μέσα και αριστερή, είναι και λίγων κομμουνιστές, κάτι νεωτερική κομμουνιστική αριστερά κτλ. Υπάρχει αυτό. Άμα ξέρει ότι θα νικήσουν οι φιλελεύθεροι ύστερα από 4 χρόνια. Μετά είναι οι φιλελεύθεροι, θα νικήσει η σοσιαλδημοκρατία. Αυτή η σοσιαλδημοκρατία όπως είναι σήμερα. Δείτε σε όλη την Ευρώπη. Εναλλάσσονται δύο πόλοι. Δεν υπάρχουν μεγάλα κόμματα, μονοκομματικές κυβερνήσεις. Με μαθηματική ακρίβεια δεν χρειάζεται. Μπορεί την Κυριακή των εκλογών να διαβάσεις. Ποιοι ήταν τώρα στην κυβέρνηση, σίγουρα θα βγουν οι άλλοι. Αυτός είναι ο δικοματισμός και ο διπολισμός. Και αυτό δείχνει ότι δυστυχώς το καπιταλιστικό σύστημα, το αστικό πολιτικό σύστημα, έχει περιθώρια. Έχει περιθώρια να αλλάζει το πολιτικό του προσωπικό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλο πράγμα να έχουμε τα γνήσια κόμματα της αστικής τάξης, τα παιδιά της, που πάντα έτσι ήτανε, και άλλο πράγμα είναι να προσχωρούν και αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ήταν αντικαπιταλιστές. Και στο όνομα να σώσουν το λαό, να προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτό το σύστημα. Γιατί η μόνη υπηρεσία που θα προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, να του δώσει ανάσα να ξαναγυρίσει στην πιο συντηρητική κήτη ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε γιατί με πολιτικό κόστος αρνηθήκαμε να συμμετέχουμε και θα αρνούμαστε ιστοδυνικές όσο, όχι για πάντα, θα αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε μια κυβέρνηση όπου μια Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι μια Ελλάδα στην οικονομία κυριαρχούν τα μονοπόλια, και να πάμε και εμείς στην κυβέρνηση για να παλεύουμε να δώσουν αντί 5 ευρώ αύξηση να δώσουν 6. Όχι. Βεβαίως. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ο λαός πρέπει να παλέψει για την εξουσία. Δεν είναι καθόλου ωραίο να είσαι αντιπολίτευση. Αλλά όσο ο λαός είναι στην αντιπολίτευση, θα είμαστε κι εμείς. Όταν ο λαός αποφασίσει να μπει στην εξουσία, τις όποιες ευθύνες, δύσκολες ευθύνες της διακυβέρνησης, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τις αναλάβουμε. Με την έννοια την εξής. Όχι κυβέρνηση κουκουέ και συμμάχων, κυβέρνηση της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Και κοιτάξτε να δείτε, έχουμε βγάλει πολλά συμπεράσματα από το σοσιαλισμό που οικοδομήθηκε. Όταν ο σοσιαλισμός, για διάφορους λόγους, που έδειξε την υπεροχή του, μιμήθηκε τις νεωτερικές ιδέες της αγοράς, τότε έπαψε να είναι σοσιαλισμός. Και δυστυχώς ανατράπηκε από τα μέσα, βεβαίως. Και δεν ανατράπηκε με λαϊκή επανάσταση, ανατράπηκε από τα πάνω. Δεν είχε γίνει μια επανάσταση από τα κάτω. Δεν ανατράπηκε. Αυτά τα συμπεράσματα τα έχουμε βγάλει και δεν σκοπεύουμε να δώσουμε χέρι βοήθειες, ούτε βεβαίως στα γνωστά παραδοσιακά αστικά κόμματα, σε καμία περίπτωση, αλλά ούτε και στις ημιτασιών λύσεις.